Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η μεσημεριάνη σας ενημέρωση από το One Channel στην νοηματική γλώσσα. Με θεσμικού φορεί και αγρότε τη Θεσσαλία συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργό το Μέγαρο Μαξίμου, συζητώντα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τι καταστροφέ από την κακοκαιρία Ντάνιελ αλλά και τι αποζημιώσει στου πληγέντε παραγωγού. Ο Κυριακό Μητσοτάκη παρουσίασε ένα σχέδιο που, όπω είπε, αποτελεί την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείριση του προβλήματο των υδάτινων πόρων τη Θεσσαλία. Ένα master plan το οποίο ξεπερνάει τις 400 σελίδες και το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί ίσως την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και το οποίο ακουμπά και μια σειρά από σημαντικούς τομείς όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία, των τρόπων των οποίων θα γίνεται η ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που προφανώς όλο αυτό θα έχει στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα. Μετά από τέσσερι μήνε ερευνών και εξέταση μαρτύρων, οι κοινοβουλευτικέ ομάδε κατέθεσαν τα πορίσματά του για τι αιτίε που οδήγησαν στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ τη 28η Φεβρουαρίου 2023. Σήμερα συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή, σε μια ίστατη προσπάθεια να συνταχθεί ένα ενιαίο κείμενο με όλε τι πορισματικέ εκθέσει, με τι πιθανότητε να είναι λιγοστέ λόγω και του κλίματο ένταση που επικράτησε κατά τι εργασίε τη Εξεταστική το περασμένο διάστημα. Χωρί αποχρώσεις ενδείξει για την τέλεση αξιόπινων πράξεων από του πρώην Υπουργού Μεταφορών, κατετέθηκε στη Βουλή η πορισματική θέση τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή όμω, σύσσωμα τα κόμματα τη αντιπολίτευση καταγγέλνουν την πλειοψηφία για συγκάλυψη τη τραγωδία και βλέπουν ευθύνε πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την πλειοψηφία, ευθύνε για το δυστύχημα στα Τέμπη είχε ο ανθρώπινο παράγοντα η Ιταλική εταιρεία Hellenic Train που διαχειρίζεται το Σιδηρόδρομο, ενώ επισημαίνει πω η παράταση τη σύμβαση 717 από τον κύριο Καραμαλή ήταν επιβεβλημένη. <Ροί> Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, <Ροί> η Νέα Δημοκρατία δεν διαπιστώνει ενδεχόμενε ποινικέ ευθύνε. Δεν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε για πολιτικά πρόσωπα. Η ανάλυση δεν ανέδειξε πράξει ή παραλήψει πολιτικών προσώπων που να συνδέονται με το δυστύχημα. Η πολιτική ευθύνη αντικειμενικά αναλήφθηκε από τον τότε Υπουργό Κώστα Καραμαλή. Στο πόρισμά τη, η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει επιβεβλημένο το μπάζιμα που έγινε στο σημείο του δυστυχήματο για την έρευνα, διάσωση και ασφαλή μεταφορά των τραυματισμένων. Ήταν επιβεβλημένη η διευθέτηση ώστε με βάση τι υπάρχουσε συνθήκε στον τόπο του ατυχήματο να είναι απαραίτητη ύπαρξη βαρέων και γερανοφόρων οχημάτων τα οποία συνέδραμα στι έρευνε μέσω Τη απομάκρυνση βαρέων όγκων προκειμένου να λειτουργήσουν τα αρμόδια συνεργεία τη πολιτεία. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ στι δικέ του πορισματικέ θέσει αναγνωρίζει ενδεχόμενε ποινικέ ευθύνε στου διατελέσσαντε υπουργού μεταφορών, κυρίω Χρυσοκοίδη, Πίρτζη, Καραμαλή και του υφυπουργού κυρίου Καραγιάννη. Ωστόσο, με ανακοίνωσή του, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, που επιρρύπτουν ευθύνε και για τον μπάζωμα του σημείου του δυστυχήματο, ζητούν από την Εξεταστική να λάβει ομόφωνη απόφαση προκειμένου οι ευθύνε υπουργών για τη Σύμβαση 717 να διερευνηθούν από την τακτική δικαιοσύνη και όχι τη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρύπτει ξεχωριστέ ποινικέ ευθύνε στον κύριο Καραμαλή που αφορούν την παράβαση καθήκοντο, τη διατάραξη ασφάλεια των συγκοινωνιών, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και σωματικέ βλάβε κατά συρροή. Το Πασόκ που δεν κατέθεσε πόρισμα ζητά τη μετατροπή τη εξεταστική σε προανακριτική, προκειμένου να ελεχθούν οι πρώην Υπουργοί κ. Σπίρτζη και Καραμαλή για τα δικήματα τη διατάραξη τη ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη παράβαση καθήκοντο. Υπενθυμίζεται πω το ΚΚΕ ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε καταθέσει το πόρισμά του και είχε επιρρήψει ευθύνε για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα στου κ. Σπίρτζη και Καραμαλή. Για την άθλια επιχείρηση συγκάλυψης από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με την συμβολή φυσικά των άλλων κομμάτων. Στο πορισμά της η ελληνική λύση ζητά να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη και να εξεταστούν από αυτή όλα τα πρόσωπα που διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών από το 2012 και μετά. Ενώ ευθύνε πολιτικών προσώπων διαπιστώνουν όλα τα κόμματα με την πλεύση ελευθερία να καταθέτει πρόταση δυσπιστία κατά του Προέδρου τη Εξεταστική. Περισσότερο βλάπτη παρά βοηθάει το Ισραήλ, είπε ο Αμερικανό Πρόεδρο για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στέλνοντα σκληρό μήνυμα στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι ο Νετανιάχου έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το Ισραήλ και να συνεχίσει να κυνηγά την Χαμά, όμω πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία στι ζωέ αθώων. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού δήλωσε πω υπάρχει συνεργασία για την κατασκευή πλωτή προβλήτα για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αφού όμω περάσει τον Ισραηλινό έλεγχο ώστε να μην καταλήξει στη Χαμά. Αστυνομικοί προσπαθούν να διαλύσουν πλήθος εξαγριωμένων διαδηλωτών που έχουν βγει στους δρόμους του Τελαβίβ. Χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούν να παρετηθεί ο Μπέντζαμι Νετανιάχου και άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας στο CNBC στέλνει το δικό του σκληρό μήνυμα προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. He has a right to A right to continue to pursue Hamas. But he must, he must, he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, I, my view, he's hurting Israel more than helping Israel. Το αμερικανικό πλοίο Φρανκ Μπέσον έχει ήδη ξεκινήσει από τι Ηνωμένε Πολιτείε για τη Μεσόγειο. Θα φτάσει στην Κύπρο, από όπου θα φύγει γεμάτο ανθρωπιστική βοήθεια για τι ακτέ τη Λωρίδα τη Γάζα. Παρά την έντονη δυσφορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ δηλώνει πως θέλει να ελέγξει ακόμα και την κατασκευή της πλωτής προβλήτας που θα φτιαχτεί στις ακτές της Γάζας για την υποδοχή του πλοίου. Ανάχνουμε τα αμήμα καμά של μεζαχτσάφια μη ζημανή, που θέλει να χρειαστεί σοίου αμανιτάρι στην Άζα, μετά από έναν Ισραηλινό πλοίο. Η βοήθεια όμως δεν φτάνει εγκαίρως για κάποιους. Οι άνθρωποι πραγματικ and don't kill somebody who's trying to go for a, a bag of flour. Δεν έρχεται ούτε η πολυπόθητη εκεχηρία με αποτέλεσμα κάθε μέρα που περνάει η λίστα με τους χιλιάδες νεκρούς να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Νεκροί και τραυματίες ανασύρονται από τα χαλάσματα των ισοπεδωμένων σπιτιών τους έπειτα από έναν ακόμα Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα. Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο με την Αθανασία Ακρίβου.